Είναι ένα εργοστάσιο που εγκαταλείφθηκε από τους πρώην εργοδότες του με απλήρωτους εργαζόμενους. Αυτό έγινε το καλοκαίρι του 2011. Οι εργαζόμενοι παρέμειναν στο εργοστάσιο, καταρχήν για λόγους περιφρούρησης των μηχανημάτων και κατά δεύτερον σαν μορφή αγώνα για τη διεκδίκηση των δουλευμένων και αυτά που τους χρωστούσαν οι προηγούμενοι εργοδότες. Και από το 2013 ξεκίνησαν να το λειτουργούν με αυτοδιαχείριση. Δηλαδή, χωρίς αφεντικά προφανώς πλέον που δεν υπήρχαν έτσι κι αλλιώς, αλλά και χωρίς διευθυντές, χωρίς ιεραρχία, με όλες τις αποφάσεις να παίρνονται από τη γενική του συνέλευση και με προσανατολισμό να παράγουν προϊόντα τα οποία να καλύπτουν κάποιες κοινωνικές ανάγκες, να είναι φιλικά προς το περιβάλλον και να μπορούν να τους προσφέρουν μια αξιοπρεπή διαβίωση και όχι επιδιώκοντας κάποια κερδοφορία ή κάποια συσσόρευση κερδών. Αυτή ήταν η πορεία της Βιομέ. Το Φεβρουάριο κλείνουμε 3 χρόνια πια αυτοδιαχείρισης, λειτουργίας του εργοστασίου, δηλαδή υπό τη διεύθυνση των εργαζομένων, και προχωράμε. Η μορφή που έχουμε είναι κινσέπ εξ ανάγκης για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε μέσα στα πλαίσια, τα νομικά πλαίσια που υπάρχουν. Και φυσικά σήμερα έχουμε καταφέρει να είμαστε 22 εργαζόμενοι που είναι ελεύθερο να συμμετέχεις, δεν είναι υποχρεωτικό, αλλά καταφέρνουμε μέσα από όποιος συμμετέχει να έχει μια αλληλέγγυη αμοιβή για να μπορεί να επιβιώνει. Φυσικά η αλληλεγγύη είναι αυτό που στήριξε και στηρίζει τη βιομή μέχρι σήμερα. Αν δεν υπήρχε αλληλεγγύη, δεν θα υπήρχε εμείς. Αυτή είναι η αλήθεια. Η πρώην Βιομέ παρήγαγε δομικά υλικά. Ωστόσο, εμείς όταν αποφασίσαμε να κάνουμε την αυτοδιαχείριση, συμβουλευτήκαμε όλο τον αλληλέγγυο κόσμο που είχε συγκεντρωθεί γύρω από την προσπάθειά μας όλο το προηγούμενο διάστημα και γύρω από τον αγώνα μας. Και εκεί μπήκαν διάφορες προτάσεις μαζί και ο κοινωνικός έλεγχος του εργοστασίου. Σε αυτές τις προτάσεις μέσα είναι τα προϊόντα που παράγουμε σήμερα. Είναι φυσικά προϊόντα με φυσικές πρώτες ύλες, βιοδιασπόμενα 100% στο περιβάλλον. Χρησιμοποιούν κατά βάση αγνώσεις σαπούνι από ελαιόλαδο και καθόλου χημικές ουσίες, ώστε να είναι φιλικά προς το περιβάλλον και πριν από όλα φυσικά φιλικά προς τον άνθρωπο. Και φυσικά προσιτό. Προσιτό στη λαϊκή οικογένεια. Γιατί έχουμε και αυτό το πρόβλημα από την άλλη μεριά, ότι έχουν βγει αρκετά προϊόντα που είναι φιλικά προς το περιβάλλον, αλλά είναι απογορευτικό για την τσέπη της λαϊκής οικογένειας. Εμείς χρησιμοποιούμε έναν άλλον όρο, τον όρο συνεργατική και αλληλέγγυα οικονομία. Θέλοντας να τονίσουμε περισσότερο αυτά τα δύο στοιχεία, δηλαδή το στοιχείο του συνεργατισμού και το στοιχείο της αλληλεγγύης. Αυτό που έτσι και συστηματικά κατά κάποιο τρόπο συμπυκνώνει τη λογική μας είναι ότι θεωρούμε τα εργοστάσια και γενικά οι χώροι παραγωγής θα πρέπει να περάσουν στα χέρια των ίδιων των εργαζομένων, διότι αυτή είναι η πραγματική παραγωγή του πλούτου και όχι μόνο του υλικού πλούτου, αλλά και των ιδεών και του σχεδιασμού και συνολικά ό,τι κινεί την οικονομία. Και επίσης ότι η παραγωγή θα πρέπει να περάσει στα χέρια της κοινωνίας. Γι' αυτό λέμε τα εργοστάσια στους εργάτες, η παραγωγή στην κοινωνία. Ο αγώνας Βιομέ δεν είναι μόνο αλληλεγγύη οικονομία. Θα προτιμούσαμε σε αυτό το πακέτο να πει και το συνεργατική οικονομία, γιατί ακριβώς εκεί εστιάζουμε εμείς το δικό μας εγχείρημα. Φυσικά η διακίνησή μας είναι 100% μέσα από το αλληλέγγυο εμπόριο, χωρίς μεσάζοντες άμεσα προς τους καταναλωτές, και μιλάμε για διακίνηση, όχι για πώληση. Μιλάμε με τέτοιους όρους διαφορετικούς και φυσικά για το πώς μπορούν να αλλάξουν οι σχέσεις αυτές ανάμεσα σε αυτόν που βγάλει το προϊόν και σε αυτόν που το δέχεται. Και φυσικά αυτός που το δέχεται πόσο κάνει έλεγχο σε όλη τη διαδικασία της παραγωγής, πόσο προτείνει για το τι έχει ανάγκη για να αρχίσει να παράγεται και όλα αυτά μπαίνουν μέσα. Λεκαντόνα είναι ένα συνεργατικό εγχείρημα. Ξεκινήσαμε πριν 4,5 χρόνια περίπου. Είμαστε ένα παντοπολείο καφέ. Έχουμε προϊόντα αλληλέγγυου εμπορίου από την Ελλάδα και από ολόκληρο τον κόσμο. Και στόχος είναι να στηρίξουμε μικρούς παραγωγούς και συνεταιρισμούς. Και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στο χώρο μας τα προϊόντα της Βιομέ. Είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε για να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας στον αγώνα τους.
έναν αγώνα για εργασία, ζωή και αξιοπρέπεια. Μάθαμε για τον αγώνα τους από τότε που ξεκίνησε από το Φεβρουάριο του 2013 και αποφασίσαμε να συμβάλλουμε με αυτό το μικρό έστω τρόπο στον αγώνα τους, που είναι ουσιαστικά μια πολιτική πράξη. Δεν πρόκειται δηλαδή απλά για ένα εργοστάσιο, είναι ένας αγώνας κοινωνικός. Το εργατικό έλεγχο της παραγωγής είναι ότι κάθε πρωί που ερχόμαστε εδώ, πίνουμε τον καφέ, ας πούμε, όπως κάθομαι τώρα, όλοι όσοι έρχονται να συμμετέχουν, και λέμε τη γνώμη μας, καταρχήν το τι θα βγάλουμε. Λέμε, παιδιά, τι υπάρχει ανάγκη. Υπάρχει ένας αποθηκάρος που απλώς λέει το τι υπάρχει ανάγκη. Εκεί αποφασίζουμε το τι θα βγάλουμε και με τι ώρα θα το βγάλουμε. Πόση ώρα θα δουλέψουμε, όλα αυτά. Και καταλαβαίνετε, είναι λίγο πιο διαφορετικός ο τρόπος που προσφέρεις εργασία. Προσφέρεις προς το σύνολο την εργασία, όχι προς ένα αφεντικό. Κάποια εξειδικευμένα πράγματα, ή τώρα έχουμε πιο επιστήμονες, ας πούμε, που έβγαλαν πανεπιστήμιο, πολυτεχνείο. Δεν μπορούμε να αντικαταστήσουμε εμείς τους επιστήμονες, αλλά οι επιστήμονες όταν τελειώνουν έρχονται στην παραγωγή κανονικά και με τη θέλησή τους έρχονται. Δηλαδή το έχουν δηλώσει προτού μπουν ότι θέλουμε να συμμετέχουμε με αυτούς τους όρους. Είμαστε ο Βαγγέλης και ο Αντρέας, χημική μηχανική και οι δύο. Από τα τέλη του Νοέμβρη δεχτήκαμε και εμείς το εγχείρημα της Βιομέ για να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε με τις γνώσεις που έχουμε, έτσι ώστε να βελτιωθούν τα ήδη υπάρχοντα προϊόντα αλλά και να παραχθούν και καινούργια. Από την πρώτη μέρα που μπήκαμε στην συνεταιριστική αυτή επιχείρηση, έχουμε τις ίδιες υποχρεώσεις και τα ίδια δικαιώματα με τους υπόλοιπους εργαζόμενους και γενικά εδώ πέρα λειτουργούμε με καθεστώς πλήρους ισότητας μεταξύ όλων των συναδέλφων. Η Βιομέ σχεδιάζει καθαριστικά για το σπίτι και πιο φθηνά καθαριστικά, καθώς και σαπούνια και πρώτες ύλες για καθαριστικά. Το δύσκολο είναι ότι για να είναι αυτά τα προϊόντα προσιτά και να βελτιστοποιηθούν έτσι ώστε να έχουν καλύτερες απορριπαντικές και καθαριστικές ιδιότητες, είναι ένα αρκετά δύσκολο εγχείρημα από πλευράς οικονομικού σχεδιασμού. Το πώς θα καταφέρουμε και να συνδυάσουμε τον οικολογικό χαρακτήρα και βιολογικό χαρακτήρα των προϊόντων μας, σε συνδυασμό με το να έχουμε μια προσιτή τιμή σε όλους. Τον τελευταίο χρόνο, ειδικά, υπήρξαν πάρα πολλές εξαγωγές εδώ πέρα στη Βιομέ. Κυρίως σε Γερμανία, Βέλγιο, Γαλλία, αλλά και σε πολλές άλλες χώρες της Ευρώπης. Απλά σε αυτές που ανέφερα τις τρεις προηγουμένως είναι που έχουμε και, υπάρχουν και μόνιμοι αγοραστές των προϊόντων. Η κοινωνία ήταν εξ αρχής στο εγχείρημα, τόσο μέσω των αλληλέγγυων που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο σε όλη τη διαδικασία της αυτοδιαχείρισης, όσο και όσον αφορά τις επιλογές που κάνουμε, όπως έχουμε κάνει πρόσφατα, με την παραχώρηση, για παράδειγμα, ενός μέρους του εργοστασίου για τη συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης για τους μετανάστες στην Ιδωμένη. Ό,τι βλέπετε, τα φέρνει ο κόσμος. Έχουμε για το εξωτερικό πολλά παράγματα από αυτά, τα οποία τα κρατάμε εμείς εδώ, έρχονται με αυτοκίνητα και φορτηγά και τα πηγαίνουν ή στην Ιδωμένη ή στη Λέσβο, αναλόγως που χρειάζεται αυτή τη στιγμή ο κόσμος, ρούχα, γάλατα, φαγητά και πολλά άλλα. Ας πούμε και ρουχισμού, προβαντών και κουβέρτες και αυτά, γιατί ο κόσμος αυτή τη στιγμή έχει ανάγκη. Θα ήθελα επίσης να πω, να προσθέσω ότι για μας είναι πολύ σημαντικό ότι δεν είναι ένα απλό εργοστάσιο, είναι και ένας κοινωνικός χώρος. Για παράδειγμα, αυτό που ξεκινούμε τώρα με το κοινωνικό ιατρείο, το εργατικό ιατρείο, μέσα στο χώρο της Βιομέ, σε συνεργασία με το κοινωνικό ιατρείο αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης, αποδεικνύει ότι ο αγώνας τους μας αφορά όλους. Φυσικά ξεκινήσαμε πόντας μέλη του κοινωνικού ιατρείου της αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης. Ταυτόχρονα όμως, αυτά τα 4 χρόνια ζωής, η κοινότητα της υγείας που σχηματίστηκε στο κοινωνικό ιατρείο άρχισε να προβληματίζεται και για διάφορα άλλα πράγματα. Μέσα λοιπόν από αυτούς τους προβληματισμούς και μέσα από την αναζήτηση της σύνδεσης με διάφορα κινήματα και κοινωνικές συλλογικότητες στην πόλη μας, προέκυψε και αυτό εδώ το καινούριο ιατρείο, το οποίο φιλοξενείται στη Βιομέ. Για τη δημιουργία αυτής εδώ της δομής είναι η συνεργασία δύο μεγάλων εγχειρημάτων της πόλης, που είναι ανεξάρτητα, αυτοδύναμα, δεν χρηματοδοτούνται από πουθενά. Αυτό εδώ είναι μια πρωτοβάθμια δομή,
που αφορά την περιοχή που είμαστε εδώ. Αυτή η περιοχή ονομάζεται Πατριαρχικό Πηλαίας. Αυτό όλο λοιπόν εδώ πέρα το κομμάτι που έχει εργαζόμενους, που έχουν, είναι ανασφάλιστοι, είναι ασφαλισμένοι, οι ασφαλισμένοι ή δουλεύουν με οποιονδήποτε τρόπο, οι εργαζόμενοι δηλαδή της περιοχής και οι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής θα μπορούν να παρακολουθούνται από το εργατικό ιατρείο. Εγώ θα έβαζα μία λέξη, αν ήθελα να κρατήσω μία λέξη από αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε, θα ήταν η λέξη σύνδεση, συνδέσεις δηλαδή. Σύνδεση μεταξύ βιομέ και κοινωνικού ιατρείου, σύνδεση μεταξύ των ειδικοτήτων, των διαφορετικών ειδικοτήτων, σύνδεση ιδεών, σύνδεση του σωματικού, οργανικού, σωματικού, ψυχικού, κοινωνικού, σύνδεση με την περιοχή. Αυτό όσο μετέβαζα σαν... Αν επέλεγα μία λέξη, θα επέλεγα αυτή. Για την λεγόμενη τέλος πάντων κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία, έτσι όπως επιχειρείται μάλλον να θεσμοθετηθεί και να τυποποιηθεί από το κράτος και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο στην Ελλάδα νομικό πλαίσιο, πέραν από το νόμο για τις ΚΙΝΣΕΠ, κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις. Από ό,τι ξέρουμε και από ό,τι μας έχει πληροφορήσει το Υπουργείο Εργασίας, αυτή τη στιγμή γίνεται μια προετοιμασία ενός νέου νομικού πλαισίου για την κοινωνική οικονομία και μέσα σε αυτό και μια ειδικότερη έτσι, αντιμετώπιση των ζητημάτων που έχουν να κάνουν με τα κλειστά εργοστάσια, τα χρεοκοπημένα εργοστάσια, τα παρατημένα εργοστάσια κ.ο.κ. Εμείς αυτό που ζητάμε είναι να αφαιθούν οι εργαζόμενοι, να αυτοοργανωθούν οι ίδιοι, να τους δοθεί η δυνατότητα να πάρουν κλειστά και παρατημένα εργοστάσια στα χέρια τους με τον τρόπο που θα επιλέξουν οι ίδιοι. Φυσικά υπάρχει συνομιλία, πρέπει να σου πω, με διάφορα εργοστάσια που βρίσκονται στην ίδια διαδικασία, γιατί η αλήθεια είναι ότι ένα μεγάλο μέρος των εργοστάσεων έχει εγκαταλειφθεί, έχει πτωχεύσει. Αυτή είναι αλήθεια. Συμμετέχουμε στην προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα δίκτυο αυτών των εργοστάσεων στην Ευρώπη. Ήδη συμμετείχαμε πέρυσι στο πρώτο συνέδριο κατηλημένων εργοστασίων της Ευρώπης που έγινε στη Γαλλία, σε ένα αντίστοιχο με τη βιομέ εργοστάσιο, κατηλημένο γι' αυτό, τη Φραλίπ, η οποία λειτουργεί με αυτοδιαχείριση. Παράλληλα, έχουμε δημιουργήσει ένα δίκτυο αγωνιζόμενων τμήματων των εργαζομένων, αγωνιζόμενων χώρων εργαζομένων. Το έχουμε ονομάσει Καραβάνι Αγώνα και Αλληλεγγύης. Και φυσικά σε όλη την πορεία μας είχαμε μια ιδιαίτερη σχέση με τα κατηλημένα και ανακτημένα εργοστάσια της Αργεντινής. Μας έχουν επισκεφτεί έτσι, αγωνιστές αυτού του κινήματος. Έπαιξαν μάλιστα καθοριστικό ρόλο και στην ίδια την απόφασή μας να προχωρήσουμε σε αυτοδιαχείριση. Όραμά μας φυσικά είναι να μην μείνουμε η μοναδική περίπτωση που δυστυχώς υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, στη βιομηχανία. Αλλά εγχειρήματα τέτοιου τύπου να προπλασιαστούν. Στόχος μας δεν είναι να μείνει μια βιομέ και απλώς να έχουμε πίσω τη δουλειά μας. Είναι σκοπός να δημιουργηθούν, όπως έλεγε το σύνθημα, μία, δύο, τρεις πολλές βιομέ. Με σκοπό τη δικτύωση, την ανταλλαγή προϊόντων μέσα σε αυτή τη διαδικασία, την δημιουργία υπερσυνεταιρισμών προφανώς που θα μπορέσουν να προσφέρουν κάτι άλλο στην κοινωνία, πολύ περισσότερα. Επομένως, είναι πολύ βασικό το να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε την υλική βάση για μια άλλη τύπου οικονομία στα χέρια των εργαζομένων και της κοινωνίας. Κλείνουμε εσείως 3 χρόνια αυτοδιαχείρισης και νομίζω ότι αυτό από μόνο του δείχνει στον καθένα ότι η αυτοδιαχείριση δεν είναι μια ιδέα, δεν είναι ένα όνειρο, δεν είναι μια ουτοπία, αλλά είναι κάτι που μπορεί να γίνει πράξη εδώ και τώρα. Αυτό μπορεί να γίνει παντού, μπορεί να γίνει σε κάθε χώρο δουλειάς, μπορεί να γίνει σε όλες τις πτυχές της ζωής μας. Στην υγεία, στην παιδεία, σε όλους τους τομείς όπου οι άνθρωποι πρέπει να αποφασίζουν από κοινού και να δρουν από κοινού. Θεωρούμε εδώ στη Λακαντώνα ότι ο αγώνας των εργαζομένων στη ΔΙΟΜΕ είναι μία απάντηση στην οικονομική κρίση, στην ανεργία και στην εργασιακή εκμετάλλευση. Φυσικά δεν πρόκειται για μια εύκολη λειτουργία και απόφαση. Και εμείς όταν το ξεκινήσαμε ήταν τεράστιες οι δυσκολίες και μπορέσαμε να τις σε ένα βαθμό, γιατί τις έχουμε ξεπεράσει εννοείται όλες, να τις ξεπεράσουμε και να προχωρήσουμε, κυρίως στηριζόμενοι στη μεγάλη αλληλεγγύη του κόσμου. Πιστεύουμε ότι αν αφαιθούμε, και εδώ έχει να κάνει και με το νομικό πλαίσιο που λέγαμε πριν, πολύ σύντομα θα αποδείξουμε ότι και οικονομικά
Είμαστε μια πρόταση βιώσιμη και στα σοβαρά εναλλακτική απέναντι στην ανεργία, τη φτώχεια και τους μισθούς πείνας που αντιμετωπίζουν σήμερα όλοι οι εργαζόμενοι και οι ανεργοί. Και φυσικά, επειδή ο στόχος μας δεν είναι τα κέρδη, το όποιο πλεώνασμα υπάρξει, όπως έχουμε δεσμευτεί εξ αρχής και καταστατικά, φυσικά θα το επιστρέφουμε με έναν τρόπο στην ίδια την κοινωνία για τις δικές της ανάγκες, είτε για την ενίσχυση ανάλογων εγχειρημάτων, αυτοδιαχείρισης, είτε για την κάλυψη κάποιων κοινωνικών αναγκών, όπως σήμερα είναι, ας πούμε, το ζήτημα το μεταναστευτικό, αύριο πιθανά κάτι άλλο και το καθεξής. Αυτό που θέλουμε να δείξουμε με την Βιομέ είναι να αποδείξουμε ότι η αλληλεγγύη και η συνεργασία δεν είναι λέξεις που τις βρίσκουμε στα λεξικά ή τις συναντάμε σε παλιές ιστορίες και γράφονται κενές νοήματος σε φυλάδες που μοιράζονται στον δρόμο, αλλά να αποδείξουμε ότι η αλληλοβοήθεια είναι ένα μέσο ανάπτυξης της κοινωνίας πάνω στο οποίο πρέπει να αναπτύξουμε, να υπάρξει ένας άλλος κοινωνικός σχεδιασμός που θα αλλάξει όχι μόνο την κοινωνία και τους εαυτούς μας μέσα σε αυτή τη συνεχή δυναμική διεργασία. Μας ενδιαφέρει το προϊόν να μην είναι μόνο προϊόν που συμπληρώνει μέσα του σχέσεις ελευθερίας, ελεύθερης συνεργατικής δημιουργίας και όχι σχέσεις κερδοφορίας και κυριαρχίας, αλλά θέλουμε ταυτόχρονα να συμπληρώνει μέσα του και τα ποιοτικά εκείνα στοιχεία που θα αποδεικνύουν ότι μπορούμε, όχι μόνο μπορούμε χωρίς αφεντικά, αλλά μπορούμε και καλύτερα χωρίς αφεντικά. Όποιος αγωνίζεται μπορεί να χάσει ή να κερδίσει. Όποιος δεν αγωνίζεται έχει ήδη χάσει.